9 και 17 λεπτά η ώρα, στη συζήτησή μας κατευθείαν και με καθυστέρηση, και έχουμε καλέσει εδώ τον πρόεδρο του ΕΤΕΚ, τον κύριο Στέλιο Αχνιώτη. Καλώς ήρθατε. Τώρα να με ρωτήσουν γιατί σας καλέσαμε, δεν μπορώ να πω, γιατί είναι τόσα πολλά τα θέματα και δεν ξέρω, έπρεπε να σας είχαμε ακούσει τόσο καιρό για διάφορα ζητήματα που τρέχουν στην επικαιρότητα. Πρώτα, επειδή ο κόσμος μπορεί να έχει ξεχάσει ποιοι είσαστε και τι είσαστε, εκτός των άλλων είσαστε θεσμικά ο σύμβουλος αυτής της πολιτείας, ο σύμβουλος του κράτους για θέματα πολλά και διάφορα. Ελάτε. Ναι, πραγματικά καλά τα έχετε πει εισαγωγικά. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου είναι με βάση τον νόμο ίδρυσής του ο ανεξάρτητος, και το τονίζω, ανεξάρτητος σύμβουλος της πολιτείας, της κοινωνίας. Οποιοδήποτε θέμα άπτεται θεμάτων μηχανικής με την ευρία έννοια και ορισμένων κλάδων οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο επιμελητήριο, δεν είναι κατά ανάγκη αυστηρά μηχανική, αλλά είναι επιστημονική κλάδη, το επιμελητήριο έχει αρμοδιότητα να εκφέρει άποψη, να κάνει παρέμβαση, να δώσει ισχύς θεσμικά σε διάφορες επιτροπές. Καλείται στην επιτροπή, στο κοινοβούλιο, στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές για θέματα που εξετάζουν αυτό το φάσμα που σας έχω πει. Και επομένως, ναι, το επιμελητήριο είναι παρόν σχεδόν καθημερινά στα θέματα που απασχολούν την κοινωνία, στα θέματα που απασχολούν και τα ειδικότερα τα μέλη του. Ναι. Σε θέματα που έχουν να κάνουν και με τις διαδικασίες, με τους θεσμούς πώς λειτουργούν, έτσι, που έχουμε και μεγάλα προβλήματα, εκφράζετε εσείς απόψεις. Τι θα γίνει με την ταλαιπωρία, με όλη αυτή την ταλαιπωρία του κόσμου εδώ και χρόνια, με το πώς εκδίδονται άδειες, με το πόσες είναι οι άδειες, με το πώς είναι οι φορείς οι οποίοι εμπλέκονται. Να, συζητούσαμε προηγουμένως αυτή τη κουβέντα που είχαμε για την περιοχή της πόλης Χρυσοχούς και τώρα δεν ξέρω, μπορεί να δικούμε και ανθρώπους με αφορμή τη δημοσιότητα που δόθηκε για ένα ξενοδοχείο που φύτρωσε, λέει, τετραόροφο μάλιστα, γιατί αξιοποίησαν κάποια στιγμή και τα κίνητρα που δόθηκαν και πήραν πρίκα τους δύο ορόφους. Και αποδεικνύεται ότι αυτό δεν είχε άδεια. Ναι, το έχω πληροφορηθεί και εγώ μέσα από την ανάδειξη του ρεπορτάζ και στον έντυπο τύπο και στον ηλεκτρονικό, ότι πράγματι ένα ξενοδοχείο υφίσταται κριτική, θα έλεγα, καταρχήν, και ως ένα έργο ανάπτυξης από διάφορες σκοπιές όταν το εξετάσει κάποιος. Πρώτα, και νομίζω εμάς μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, αν έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες για έκδοση των σχετικών εγκρίσεων και αδειών οικοδομής και της άδειας οικοδομής. Εδώ υπάρχουν ερωτήματα, αλλά δεν είμαι σε θέση να επιβεβαιώσω ή να διαψεύσω οτιδήποτε. Αλλά είναι η μοναδική ή όλοι έτσι χτίζουν? Όχι, δεν είναι η μοναδική. Αρκετές περιπτώσεις από πληροφορίες που έχουμε προωθούνται με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή γίνονται κάποιες μελέτες και αρχίζουν οι εργασίες χωρίς να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες εγκρίσεις και άδειες. Και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Κύριε Αχνιώτη, θα το πω έτσι ομά, παρότι συνειδητοποιώ τον κίνδυνο ότι μπορεί να δώσουμε λανθασμένα μηνύματα. Ο κόσμος έχει φτάσει στο σημείο να λέει, αφού δεν μπορώ να βρω άκρη από τον Άννα στον Καγιάφα, αφού ταλαιπωρούμε εβδομάδες, μήνες, χρόνια, τα χρόνια ισχύουν, γιατί ξεκινάει με τις μέρες και φτάνει στα χρόνια, χάνω προγράμματα, χάνω επιδοτήσεις, μιλούμε και για νέους επιχειρηματίες. Τελικώς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να πάνε να το φτιάξουν όπως νομίζουν και όπως ξέρουν και όπως τους συμβουλεύουν οι αρχιτέκτονες και οι μηχανικοί τους, αγνοώντας άδειες και διαδικασίες, και μετά βλέπουμε. Αυτό είναι το ένα θέμα που και πολύ σωστά το εντοπίζετε.
Δηλαδή ο πολίτης, αυτός που διαθέτει κάποια λεφτά να κάνει μια επένδυση με προοπτική είτε ο ίδιος να στεγαστεί μέσα είτε να στεγάσει την επιχείρησή του, και αυτό είναι το ζητούμενο και το καλοδεχούμενο δηλαδή, είναι καθημερινά η ζωή, αυτό είναι, σε πόσο χρόνο θα ανταποκριθεί είναι της πάση γνωστό ότι οι διαδικασίες μας είναι εξαιρετικά χρονοβόρες. Και όπως το έχετε αναφέρει, δημιουργείται και το πρόβλημα στο ότι ο πολίτης δεν μπορεί να περιμένει. Δεν μπορεί να περιμένει και δεν είναι μόνο χρονοβόρες. Θέλει και του κόσμου τα λεφτά ο πολίτης για να ξεμπερδέψει από αυτές τις διαδικασίες. Άμα πάει σε παρεκκλήσεις, άμα πάει σε μελέτες, του στοιχίζει ο κούκος αηδώνει για να μάθει, για να φτάσει να μάθει εάν του επιτρέπουν ή όχι, αν θα μάθει ποτέ. Εντάξει, θα έλεγα ότι σε ένα βαθμό έχετε δίκιο, θίγεται ένα θέμα. Δεν θα σχολιάσω εάν ορθά χρειάζεται κάποια ανάπτυξη να πάει στο Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλήσεων για να πάρει την έγκρισή του και πόσο θα στοιχίσει μια μελέτη. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι αυτή τη στιγμή ετοιμαστούν οι μελέτες και υποβληθούν για να εξασφαλίσουν απαραίτητες εγκρίσεις, ο χρόνος θα πρέπει να τρέχει και να είναι στο ελάχιστο δυνατόν για εξυπηρέτηση του πολίτη. Του πολίτη, είτε αυτός είναι ένας οικογενειάρχης. Έχετε καμιά ιδέα πώς θα το πετύχουμε αυτό? Καθημερινά υποβάλλουμε εισηγήσεις για αυτό το πράγμα. Και ένα απλό παράδειγμα να πω όσον αφορά τα θέματα της πολεοδομικής αρχής είναι να αξιοποιηθεί η τεχνολογία, να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, να παρακολουθείται η εξέλιξή τους και να τρέχει σε ένα βαθμό πολύ πιο σύντομο από ό,τι είναι σήμερα. Έχει δεύτερο, δρομολογηθεί κάποια διαδικασία ναι, για να... Ναι, γνωρίζω ότι η πολεοδομία είναι σε επεξεργασία ενός, ας το πούμε, λογισμικού προγράμματος που να αντιμετωπίζει αυτό το πράγμα. Καλά, αυτό είναι το λογισμικό της πολεοδομίας, δηλαδή ναι. Μια ταλαιπωρία να γίνει μικρότερη. Εδώ κάποιος πρέπει να δει όλο το σύστημα όμως, πώς λειτουργεί. Εννοείται, το ανάφερα σαν παράδειγμα, ένα τεράστιο θέμα και το έχουμε εντοπίσει και τη χάνη επεξεργασίας με ξένους συμβούλους από πλευράς κρατικών υπηρεσιών είναι η ενοποίηση ο περιορισμός του αριθμού των αρμοδίων αρχών. Είναι πολυγερματισμένοι, υπάρχουν επαρχιακές διοικήσεις, υπάρχουν οι τοπικές αρχές, τα δημαρχεία κλπ. Και εμείς εισηγούμαστε ότι τα θέματα ελέγχου της ανάπτυξης θα πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος φορέας που να τα εξετάζει, υπάρχει ομοιομορφία στον τρόπο αντιμετώπισης, ερμηνείας των νομοθεσιών κλπ. Ένας φορέας σε κάθε επαρχία? Θα μπορούσε να είναι... Αυτό έχει να κάνει με τη μεταρρύθμιση στην τοπική αυτοδιοίκηση κιόλας. Αγγίζει και εκείνο το κομμάτι βεβαίως. Είναι μέσα στα πλαίσια εκεί, αλλά θα έλεγα ότι είναι μια ενότητα η οποία, επειδή δεν είναι τοπική αυτοδιοίκηση αποκλειστικά, είναι ένα... Ναι, αλλά χωρίς τη μεταρρύθμιση στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν θα βρεις άκρη με αυτή την υπόθεση. Όταν κάθε δήμος είναι αρμοδιο... και πολεοδομική αρχή. Ναι, άπτεται αρμοδιοτήτων τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν υπάρχει αμφιβολία αυτό το πράγμα και μπορεί κάποιος να πει ότι και υπάρχουν και αντιδράσεις διότι θα αφαιρεθούν κάποιες αρμοδιότητες από την τοπική αυτοδιοίκηση εκ των πραγμάτων και εγώ λέω το ερώτημα είναι... Τον πολίτη δεν τον νοιάζουν τα καπετανάτα. Ναι, θα πρέπει να αφαιρεθούν διότι αρκετοί εντοπίζουν ότι ένα θέμα δυσκολίας ή προβλήματος που υπάρχει εκεί είναι ότι στις τοπικές αρχές στο τέλος της ημέρας το Δημοτικό Συμβούλιο κρίνει τεχνοκρατικές εισηγήσεις με άλλα κριτήρια που δεν είναι ορθό. Έχουμε εντοπίσει αυτό το θέμα. Μάλιστα. Ο πολίτης νιώθει και απογοήτευση και θυμό ειλικρινά. Και θυμάστε τι λέγαμε με την κρίση, ότι πρέπει να τη μετατρέψουμε σε ευκαιρία και να κάνουμε μεταρρυθμίσεις και όλα αυτά τα ζητήματα να τα λύσουμε.
Τελικώς δεν ξέρω. Κάποια τα νούμερα τα καταφέραμε, αλλά μεταρρυθμίσεις βασικές δεν την καταφέραμε να τις κάνουμε. Εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα, νομίζω, που πάει να χαθεί. Σε μια κρίση, όταν πέφτεις κάτω, ο κύριος στόχος είναι όταν θα σηκωθείς να είσαι καλύτερος από προηγούμενος. Δεν θα ξαναπέσεις. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι αντιληπτό, νοητό, επιτρεπτό, όπως θέλετε πέστε το, να μην αξιοποιήσουμε αυτό το πέσιμο και να γίνουμε καλύτεροι. Αυτή τη συζήτηση που κάνουμε προηγουμένως για τα θέματα της ανάπτυξης και του περιβάλλοντος, την ακούγατε λίγο με τους βουλευτές και τα λοιπά. Έχετε... Την άκουσα για κανένα 20 λεπτό, ναι. Ερχόμενος προς το δω. Έχετε κάποιες σκέψεις που θέλετε να τις μοιραστείτε μαζί μας? Κοιτάξτε, σαν θέμα αρχής δεν θα διαφωνήσω με τα όσα έχουν μπει και οι δύο βουλευτές που είχατε και η κυρία των περιβαλλοντικών οργανώσεων. Κανείς δεν διαφωνεί ότι θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε περίπτωση αρμόζουσα ανάπτυξη. Αν μιλάμε για ένα αστικό κέντρο της πρωτεύουσας ή των άλλων μεγάλων πόλεων της Κύπρου, η ανάπτυξη που είναι επιθυμητική, καλοδεχούμενη, επιζητούμενη κλπ. Έχει μία μορφή. Δεν μπορεί να είναι η ίδια ανάπτυξη με μία, ας πούμε, περιοχή όπως είναι η πόλη της Χρυσοχούς, όπως αναφέρατε. Ακόμα και μεταξύ των πόλεων δεν μπορεί να είναι η ίδια ανάπτυξη. Στην Πάφο, σε σύγκριση με την πρωτεύουσα. Άρα, ναι, ήπια ανάπτυξη σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές με σεβασμό αυτό που έχουμε για να μην το χάσουμε, να μην το καταστρέψουμε, θα μας αποδώσει και σαν άνθρωπους αλλά και σαν επαγγελματίες, επιχειρηματίες, όπως θέλετε, πέστε το, όλοι πρέπει να ωφελούνται από το περιβάλλον. Αλλά με σεβασμό αυτό για να το έχουμε. Θέλει όμως όραμα από την πολιτεία και θέλει και πολύ στήριξη, γιατί αυτή η ποιοτική ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον και συγκερασμό ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος στοιχίζει και παραπάνω. Κοιτάξτε, σωστά. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα στο ελάχιστο κόστος. Εννοώ ότι η πολιτεία πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη για αυτή την περιοχή. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αξιολογήσουμε τη σημασία του κάθε τι και αν είναι απαραίτητο να πληρώσουμε για να το έχουμε εκεί. Λοιπόν, σας υπέβαλα αυτό το ερώτημα γιατί έχω και μία εκκρεμότητα από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Γης Ακάμα, τον κύριο Σάβα Χατζημινά, που είχε ζητήσει παρέμβαση. Είναι ακόμα στη γραμμή? Είμαι στη γραμμή. Και φωνάζετε, μου είπαν, είστε θυμωμένος μαζί μας? Όχι, κοιτάξτε, γράφετε, δεν είμαστε θυμωμένοι. Θα σας ευχαριστήσουμε για τον χρόνο που μας δίνετε. Πάντα σας δίνουμε. Εμείς πάντα μας δίνετε, αλλά έχουμε ένα μικρό παράπονο ότι ακόμα και στο δομημένο διάλογο που συμμετείχε η ΕΤΕΚ ήταν 12 περιβαλλοντικές οργανώσεις και 5 κοινωνικά συμβούλια και ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών. Πάντα ακούεται πολύ πιο δυνατά η φωνή των περιβαλλοντιστών και των οικολογικών, που είναι 10-12 οργανώσεις με τον ίδιο στόχο και τον ίδιο, θα έλεγα, ορίζοντα σκέψης, ενώ εμείς δεν μπορούμε καν να εκφράσουμε τη θέση μας. Ναι. Αυτό είναι το μεγάλο μας παράπονο. Δεν είναι για εσάς, δεν είναι για βρυντούρια το ΡΙΚ. Ευχαριστούμε τον χρόνο και θέλω να μπω στο θέμα έτσι να μην τρώμε και το δημοσιογραφικό μας χρόνο. Εμείς, κυρία Βρετού, λέμε το εξής. Για αιώνες κρατήθηκε εκείνη η περιοχή. Και αν κρατήθηκε εκείνη η περιοχή, κρατήθηκε από τους κατοίκους. Αυτός ο μύθος της τσιμεντοποίησης και αυτός ο μύθος ότι θα καταστρέψουμε τον Ακάμα και θα κάνουμε ξενοδοχεία πρέπει να τελειώσει πλέον. Εγώ ένα πράγμα γνωρίζω. Ότι υπάρχουν νόμοι και υπάρχουν και κανονισμοί. Να. Οι νόμοι λένε ότι υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι ενταγμένες από το 1970, από το 1960 σε τουριστικές ζώνες, οι οποίες είναι εκτός του Ακάμα, εκτός του Natura. Και αυτές οι ζώνες, οι κάτοικοι, όπως ο κάθε πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας με βάση το Σύνταγμα μας, δικαιούται να αναπτύξει τη γη του. Αν θα την αναπτύξει σωστά ή λάθος, ναι, πολύ σωστά έχετε πει και προηγουμένως, θα πρέπει να γίνει κατάλληλη, αν θέλετε, εκπαίδευση και από το ΕΤΕΚ και από διάφορους οργανισμούς για να καταλάβουν εκείνοι οι παράγοντες, λέω, τι θέλουν να κάνουν για την περιοχή τους. Κύριε Χατζημινά, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Οι νόμοι λένε ότι χτίζω ξενοδοχείο χωρίς να έχω τις άδειες.
Κυρία Βρετού, επιτρέψτε μου να πω και για αυτό το θέμα, γιατί γνωρίζω πάρα πολύ καλά μάλιστα. Η ζώνη εκεί πέρα που χτίστηκε το ξενοδοχείο μου φωνάζουμε αυτή τη στιγμή είναι τουριστική ζώνη με 40% συντελεστή. Ήταν αυτό ο συντελεστή του 40% και οι άνθρωποι πήραν το 20% που δικαιούνταν με βάση την νομοθεσία ακόμα 8%. Και η νομοθεσία έλεγε ότι από τη στιγμή που ο διευθυντή τη πολεμική αρχή υπογράψει και δώσει ακόμα δύο ρόφου με βάση τη δήλωση πολιτική και μπορεί να διορθώσει ο κ. Αχνιώτη, θα μπορούσε να πάρει του δύο ρόφου. Άρα νόμιμα πήρε του δύο ρόφου, νόμιμα χτίστηκε το ξενοδοχείο. Τώρα, αν δεν έχει τελική άδεια υποδομή. Αυτό είναι άλλο θέμα. Τι έχει, τι έχει, προκαταρτική, τι έχει, τι άδεια οικοδομής. Όχι, έχει κανονική πολεμική άδεια. Δεν έχει άδεια οικοδομής. Δεν έχει άδεια οικοδομής. Ναι, η άδεια οικοδομής είναι το πρόβλημα που είπετε εσείς και θίξετε προηγουμένως πολύ σωστά πάλι και πολύ ωραία δημοσιογραφικά το έχετε θίξει ότι μπορεί να πάρει και 5 και 10 χρόνια για να μπορέσει να πάρει. Δεν μπορεί ο επιχειρηματίας ο οποίος έρχεται και είναι σε μέσα σε ζώνη ανάπτυξης και δικαιούται να κάνει την ανάπτυξη του με τα πολεμικά μέτρα που δικαιούται σωστά. Να το απαγορεύσουμε να κάνουμε την ανάπτυξη γιατί θέλουμε 10 χρόνια να δώσουμε μια άδεια οικοδομής. Αλλά δεν θέλω να μείνω σε εκείνο το θέμα. Εγώ θέλω να πω στο γενικό θέμα, κυρία Βρετού, που είναι αυτό που μας πονεί. Εγώ λέω το εξής: για 30 ολόκληρα χρόνια έχουν τεθεί λευκές ζώνες. Ξέρετε ότι δίπλα από το Άνισσα, υπάρχει το Χάλαγρον, που είναι μια περιοχή 350 σκάλες χαλίτικη ζύση και υπάρχουν ιδιωτικά τεμάχια, 30-40 στρέμματα. Που είναι πάνω στην θάλασσα και ενώ δεξιά έχτισε η Σαϊπάρκο, έχτισε η Αρίστο, αυτά τα κομμάτια και αριστερά έχτιστηκε το Άνασσα, αυτά τα κομμάτια σήμερα μένουν με μηδενική ανάπτυξη, ενώ είχαν πει συντελεστή 57%. Και γιατί δεν βγαίνουν οι φίλοι μας, οι οικολόγοι, οι περιβάλλοντες να φωνάξουν για αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί φωνάζουμε μόνο για την όποια ανάπτυξη θα γίνει στην περιοχή. Εννοείται μια περιοχή που έχει χτιστεί και έχει ήδη ανάπτυξη. Τώρα τις αλλάξαμε ζώνη και είπαμε ως εδώ η ανάπτυξη. Κυρία Βρετού, εκείνη η περιοχή είχε συντελεστές δόμησης 57%. Το 57% έγινε 30% και μετά έγινε 15%. Με αποτέλεσμα, και ας με διορθώσει ο κύριος Αχνιώτης, σας παρακολουθούμε, θέλω να ακούσω τη θέση του κύριου Αχνιώτη. Σαν ΕΤΕΚ, ξέρετε τι έγινε από τα λουτρά της Αφροδίτης μέχρι την πόλη της Οχού. Χτίστηκαν επαύλεις, ιδιωτικές επαύλεις οι οποίες μηδένισαν ή σταμάτησαν την πρόσβαση προς τη θάλασσα πρώτον. Δεύτερον, μηδένισαν ολόκληρη την ορατότητα μας προς τη θάλασσα. Δεν μπορούμε καν να δούμε τη θάλασσα ενώ πάμε από το Λατσίν μέχρι τα λουτρά της Αφροδίτης. Αυτή ήταν η πολιτική της δήλωσης πολιτικής του 2000, σας παρακαλώ. Την ξέρω αυτή την περιοχή πολύ καλά και την έχω περπατήσει και έχετε απόλυτο δίκιο ότι. Πώς θα πάει ο κόσμος κάτω στην παραλία. Μάλιστα, έχετε απόλυτο δίκιο. Άρα, θα μπορούσε στα μέτρα του δυνατού να χτιστούν και κάποια ξενοδοχεία. Δεν είναι λάθος. Αλλά να τα κλείσουμε τελείως δηλαδή. Συγγνώμη. Αυτό που κάναμε με τα σπίτια να το είχαμε κάνει με ξενοδοχειακές μονάδες. Καθόλου, κυρία Βρετού, γιατί θα υπάρξει με αυτόν τον τρόπο και πρόσβαση στον κόσμο και τον πολίτη. Να. Και να πάει και στο κέντρο. Τώρα είναι καλύτερα δηλαδή που δεν μπορεί κανένας να πάει καλώς στην παραλία. Εκτός από την παραλία του Γιαννάκη, πώς μπορεί να πάει καλώς στο ασπρόγραμμο. Έχουν μείνει μόνο δύο τεμάχια. Και εκείνη τα τεμάχια δικαιούνται γιατί σας το λέω, γιατί ένα από αυτά είναι και οικογενειακό, να χτιστεί αύριο το πρωί το τεμάχιο εκείνο και να χτιστούν επαύλεις. Τι είναι καλύτερα, να χτίσουμε επαύλεις και να σταματήσουμε την οποιαδήποτε προσβασιμότητα του κόσμου, ή να κάνουμε έργα τα οποία θα μπορέσουν να αποτελέσουν να δώσουν και θέσεις εργασίας στην περιοχή και να βοηθήσουμε και τον κόσμο εκεί πέρα και να μπορέσει και ο πολίτης ο Κύπρος όταν βρει με 100 ευρώ δωμάτιο να μείνει, όχι 1000 ευρώ στην έπαυλη ή 1000 ευρώ στο Άνασσα. Όλα αυτά, κυρία Βρετού, είναι πολιτικές που θα πρέπει πλέον να τις δούμε και να αφήσουμε ένα αυτόν ότι υπάρχουν οικιστικές περιοχές. Οι οικιστικές περιοχές, κυρία Βρετού, έγιναν για να τα πάρουν 5-10 άτομα. Το οποίο ήταν και στις κυβερνήσεις τις προηγούμενες. Οι παραθεριστικές ζώνες όταν έγιναν, και εμείς το καταγγείλαμε, αλλά καμία κυβέρνηση, ούτε ο κύριος Σιλικιώτης το εκρεύνησε, ούτε η προηγούμενη κυβέρνηση το ερεύνησε. Και εμείς αυτή τη στιγμή τι ζούμε με αυτή την κυβέρνηση. Ζητούμε να τελειώσει το τοπικό σχέδιο. Να γίνει το τοπικό σχέδιο, να μπορούν να μπουν οι βάσεις κάτω τι πρέπει να γίνει. Το Νιόβρη, είπε ο Υπουργός. Το Νιόβρη, είπε ο Υπουργός. Έτοιμο είναι. Ελπίζουμε να είναι το Νιόβρη και να πατήσουμε το παιχνίδι των εκλογών και να πάμε τον ερχόμενο χρόνο. Και από εκεί και πέρα, κυρία Βρετού, εμείς λέμε το εξής. Ναι, θέλουμε νήπια ανάπτυξη. Θέλουμε ένα ηφόρο ανάπτυξη. Γνωρίζουμε και πολύ καλά τους εφορίας και τις ήπιας ανάπτυξης. Όμως δεν μπορούμε να μιλούμε για μηδενική ανάπτυξη. Η περιοχή έχει πεθάνει. Και να σας πω και κάτι. Ξέρετε ότι έχει κόσμο αυτή τη στιγμή που έχει ιδιοκτησίες, ο οποίος δεν μπορεί καν να σπουδάσει τα του. Δεν μπορεί να, και δεν το λέω έτσι λαϊκίστικα ή γραφικά.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή για 30 χρόνια το να μηδενίσουμε τους συντελεστές και να είναι μηδέν η ανάπτυξη, όταν πας στην τράπεζα ή σε οποιοδήποτε χτιμητή, είναι μηδενική αξία. Και όταν μιλάμε για μεγάλες αναπτύξεις, είτε μιλάμε για Φωτιάδη, είτε για Αριστοδήμου, είτε άλλες που είναι για ενιαίες αναπτύξεις, οι οποίες θα δώσουν ποιοτικό τουρισμό, ποιος θα τις κάνει? Ο κάτοικος που είναι εκεί πέρα που δεν έχει λεφτά να φάει? Μάλιστα. Σίγουρα θα χρειαστούν επενδύσεις. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, κύριε Χατζημινά. Να βοηθήσει το ΕΤΕΚ, σας ακούει, να βοηθήσει η δημοσιογραφία, να γίνει σωστή ενημέρωση και να γίνουν σωστά έργα. Σωστά αυτό έργα. Είναι που θέλουμε. Απλώς να αποφασίσουμε και να καταλήξουμε τι είναι το σωστά έργα. Ευχαριστούμε, κύριε Χατζημινά. Καλημέρα σας. Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, να είστε καλά. Για να κλείσω την ιστορία και με τα μηνύματα που μας έχετε στείλει εδώ. Λέει αγροτουρισμό, λέει κάποιος, όπως να πάρουμε παράδειγμα νησιά της Μεσογείου, όπως την Κρήτη αλλά και την Κορσική, λέει και άλλα. Αγροτουρισμό, ακόμη ένα μήνυμα. Η νομοθεσία είναι σαφέστατη, χωρίς άδεια οικοδομήτης δεν δικαιούσε να ξεκινήσει οικοδομικές εργασίες, έστω και αν υπάρχει πολεοδομική. Ο βουλευτής δεν το γνωρίζει, λέει. Σε αυτόν τον τόπο οι πολιτικοί μας έμαθαν να χαϊδεύουν αυτιά. Η ανάπτυξη της περιοχής, αν αφαιθεί στα χέρια των τοπικών αρχόντων και των βουλευτών, η περιοχή θα γίνει χειρότερη και από την Αγία Νάπα, λέει άλλος. Ο Δήμαρχος, λέει, ας φροντίσει να γίνει αποχετευτικό για να ξεβρωμίσει το Λατσί από την καθημερινή εκένωση των βόθρων το καλοκαίρι και μετά να θέλει ανάπτυξη, όπως την καταλαβαίνει φυσικά ο ίδιος, λέει άλλος. Έχω και άλλα μηνύματα που λέτε για το ΡΙΚ, θα τα διαβάσω αργότερα. Λοιπόν, για ελάτε, γιατί απευθύνονται και στο ΕΤΕΚ και θέλουν να σας ακούσουν, κύριε Αχνιώτη. Η προσέγγιση του Επενδυτηρίου είναι ότι δεν μπορεί να γίνεται οτιδήποτε χωρίς να προηγηθεί η απαραίτητη μελέτη. Και βεβαίως ζούμε στον 21ο αιώνα πλέον και πρέπει να κατανοήσουμε ότι πράγματα που επηρεάζουν κοινωνικά στρώματα, την κοινωνία γενικά, θα πρέπει να μπαίνουν κάτω, να υπάρχει απαραίτητη συζήτηση μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες. Είναι κατανοητόν ότι τις πλείστες φορές, αν όχι όλες, τα ενδιαφέροντα και τα συμφέροντα μπορεί να είναι εκ διαμέτρου αντίθετα. Θα πρέπει να συμφωνούνται σε κάθε περίπτωση οι βασικές αρχές στο επιδιωκόμενο, τι είναι για το ευρύτερο καλό και συμφέρον, όχι μόνο τώρα, σήμερα. Αυτά ακούγονται θεωρητικά που λέτε και κανένας δεν θα διαφωνήσει. Έγιναν εκεί στην περιοχή σπασμωτικές ενέργειες, γιατί αυτό που περιέγραψε προηγουμένως ο κύριος Χατζημινάς ως εικόνα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αυτό θέλαμε να κάνουμε, να χτίσουμε πολυτελείς βίλες, να κλείσουμε όλη την παραλία, γιατί αυτό κάναμε, και να μην υπάρχει και πρόσβαση. Κάνανε ιδιωτικές παραλίες εκεί. Θα έλεγα πάλι ως θέμα να αρχίσω ότι δεν μπορεί η οποιαδήποτε ανάπτυξη να περιορίζει την πρόσβαση στην θάλασσα, στην παραλία κλπ. Αυτό είναι μια γενική αρχή που θα έπρεπε μέσα από την όποια εκπόνηση των σχεδίων εκεί και των εγκρίσεων που δόθηκαν να είχε προβλεφτεί. Δεν μπορώ να γνωρίζω σε ποιο βαθμό έγινε η συμμετοχική ή αν έγινε καν συμμετοχική διαδικασία στο να καθοριστούν εκείνη η μορφή ανάπτυξης, αλλά ως θέμα αρχής ναι, είναι αντιληπτό ότι ένα μέτωπο που αποκλείει τον ούτε και εγώ πολίτη. Ξέρω ότι θα ήταν καλύτερο. Ήταν καλύτερο με μονομένες κατοικίες, τίποτα σε εκείνη την περιοχή ή 2-3 ξενοδοχεία ακόμα με εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που να επιβαρύνουν την περιοχή, γιατί το σπίτι δεν επιβαρύνει, μια κατοικία δεν επιβαρύνει το ίδιο όσο μια ξενοδοχειακή μονάδα. Είναι αντιληπτό ότι εντάξει δεν θα πολεοδομήσουμε από αέρος, αλλά αυτά τα πράγματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σε ένα γενικό πλαίσιο όταν καταρτίζονται τα σχέδια ανάπτυξης, να προβλέπουν συγκεκριμένα είδη ανάπτυξης. Τώρα να πω ναι, δεν διαφωνώ ότι ένα ξενοδοχείο θα δώσει θέσεις εργασίας και είναι προς το καλό του τόπου και της περιοχής, αλλά δεν θα πολεοδομήσουμε από εδώ. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα της επικαιρότητας. Στο μεταξύ, αν έχετε ερωτήματα προς το ΕΤΕΚ, μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα στο 2033, ή αν έχετε
ερωτήσεις σχετικές οπωσδήποτε με Φιδό, όμως στα τηλέφωνο, στο τηλέφωνο μπορείτε να μας πάρετε και να σας ακούσουμε αν δεν είστε σε θέση να στείλετε μήνυμα, το προτιμούμε όμως για οικονομία του χρόνου. Λοιπόν, ένα θέμα που είναι στην επικαιρότητα και πάλι είναι η εκτίμηση των ακινήτων. Με αφορμή το γεγονός ότι τα τέλη και τα δημοτικά και τα αποχετευτικά κτλ. Έχουν ως σημείο αναφοράς και βάση τις εκτιμήσεις του κτηματολογίου και μάλιστα τις τελευταίες που έγιναν το 2013, έτσι. Μάλιστα. Ο κόσμος τώρα κατάλαβε τι σημαίνει νέες εκτιμήσεις και ξεσηκώθηκε όλος αυτός ο θόρυβος, τελικά τι κάνουμε εδώ. Σωστά τα λογαριάζουμε, σωστά κινούμαστε, σωστές είναι οι εκτιμήσεις, κατά το δοκούν τις έχει βάλει το κτηματολόγιο και εγώ τι φταίω επειδή έχω ένα χωράφι κληρονομικό που άλλαξε ζώνη ξαφνικά και μου βάζεται, μου τριπλασιάζεται τα αποχετευτικά μου τέλη. Έχετε άποψη εσείς για αυτό το ζήτημα? Είχαμε καταθέσει ως επιμελητήριο προδιετίας περίπου, το, ίσως και κάτι παραπάνω, όταν συζητιόταν το θέμα της επιβολής των τελών με βάση τις εκτιμήσεις, ότι θα έπρεπε η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί να είναι αντιπροσωπευτική, να είναι αντικειμενικά σωστή κλπ. Έγινε αρκετή συζήτηση τότε και στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, υιοθετήθηκε αυτό που υιοθετήθηκε και ισχύει. Θεωρούμε ότι σηκώνει βελτίωση. Βέβαια η νομοθεσία όπως είναι προβλέπει την διαδικασία της υποβολής της ένστασης για να γίνει επανεκτίμηση, να διορθωθεί αν υπάρχει κάποια λαθασμένη εκτίμηση. Η ένσταση τελείωσε. Τώρα μόνο παράπονο μπορείς να κάνεις για διόρθωση αν είναι βγάζει μάτι η ιστορία. Ναι, αυτό είναι. Αλλά, αυτό είναι. Ναι, αλλά τώρα εντάξει, οι εκτιμήσεις έτσι πρέπει να γίνονται από το κτηματολόγιο, γιατί είναι μέλη σας και αυτή η κατηγορία των εκτιμητών. Κοιτάξτε, ναι, οι εκτιμητές είναι κλάδος ο οποίος είναι ενταγμένος στο επιμελητήριο. Χρησιμοποιούνται οι ιδιώτες εκτιμητές από τράπεζες για τους δικούς τους λόγους, για θέματα εκποιήσεων και άλλος πώς. Όμως όσον αφορά το θέμα της εφαρμογής νομοθεσίας για λόγους φορολογίας κλπ, υπάρχει μεθοδολογία που υιοθετήθηκε και θεσπίστηκε με βάση απόφαση της Βουλής. Οπότε, αν υπάρχει κάτι το οποίο δεν είμαι σε θέση τώρα να πω τι προβληματικό ενδεχομένως υπάρχει, θα πρέπει να μπει κάτω και να βελτιωθεί. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις, έτσι πρέπει να γίνονται από το κτηματολόγιο, γιατί υπάρχει απορία στον πολίτη. Πώς γίνεται εσύ να μου εκτιμάς 300.000 το σπίτι μου και εγώ να μην μπορώ να το πουλήσω ούτε 200.000. Νομίζω ότι εδώ μπαίνει ένα ζήτημα. Θα έλεγα σήμερα μπορεί αυτή η εκτίμηση και σε 3 μήνες, αν οι συνθήκες της αγοράς διαφοροποιηθούν, να είναι διαφορετικά. Δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση κάθε 3 μήνες. Όχι, κάθε 3 χρόνια λέει ο νόμος τώρα θα την κάνουμε την εκτίμηση. Ως παράδειγμα το αναφέρω. Όχι, βεβαίως δεν μπορεί να γίνεται, αλλά δεν πρέπει να παίρνεις ως δεδομένο όταν υπάρχουν πωλήσεις στην περιοχή σε τι ύψος γίνονται αυτές οι πωλήσεις. Ναι, θα πρέπει να προσαρμόζονται και να πω και ένα άλλο παράδειγμα. Ενδεχομένως μια περιοχή να έχει μια αλφα αξία μια κίνητη ιδιοκτησία και σε 2-3 χρόνια λόγω του ότι χτίστηκε κάτι εκεί είτε καλό είτε κακό να έχει διαφοροποιηθεί. Θα ναι, αλλά μπορώ, αν έχω εγώ ένα σπίτι σήμερα και ξέρω ότι το διπλανό πουλήθηκε και πουλήθηκε 150.000 και έρχεσαι εσύ κτηματολόγιο και μου λες θέλω την εκτίμηση και μου λες όχι, 350.000, γιατί στην περιοχή σου γίνεται μια μεγάλη ανάπτυξη και θα αποκτήσει αξία. Είναι λογικό αυτό? Νομίζω ότι μπαίνει ένα ερώτημα εδώ, κατά πόσον, και εγώ σας λέω, γίνεται κάποια ανάπτυξη, θα τελειώσει η ανάπτυξη, πρέπει να τελειώσει. Να. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, η διαπίστωση είναι ότι ο πολίτης ταλαιπωρείται με όλες τις διαδικασίες και ότι δεν υπάρχει διαφάνεια. Δεν ξέρει πού να απευθυνθεί. Ζητά να τον ενημερώσουν,
και δεν υπάρχει περίπτωση να μάθει. Ή θα έχει χαθεί ο φάκελός του, ή θα έχει αλλάξει ο λειτουργός, ή θα έχει φύγει από την υπηρεσία και θα έχει πάει σε άλλη. Πώς θα βρούμε άκρη με αυτή την ιστορία? Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα λύσει το πρόβλημα μόνο? Όχι μόνο. Νομίζω ότι το βασικότερο θέμα που αφορά την δημόσια κρατική μηχανή είναι η αλλαγή κουλτούρας. Αυτό το πράγμα είναι πολλά άλλα θέματα. Δηλαδή το πώς συμπεριφέρεται, πώς ανταποκρίνεται ο κάθε υπάλληλος, η κάθε υπηρεσία σε αυτό που... Άμα δεν αλλάξουν οι διαδικασίες, θα αλλάξει η κουλτούρα. Είναι πολλά πράγματα και η διαδικασία μπορεί να βοηθήσει στο να αλλάξει κουλτούρα, αλλά το κυριότερο είναι πώς λειτουργεί καθημερινά, πώς, ακόμα και πώς προσλαμβάνεται ένας. Αν προσλαμβάνεται με αντικειμενικά αξιοκρατικά κριτήρια, πώς προάγεται κάποιος. Και μετά να δούμε τη συμπεριφορά. Μα στις υπηρεσίες μας, οι κρατικές, δηλαδή. Βεβαίως αυτό είναι. Δηλαδή δεν είναι ένα πράγμα σκέτο, πατάς ένα κουμπί και αλλάζει η νοοτροπία ή η συμπεριφορά. Είναι πολλά πράγματα. Είναι τεράστιο θέμα πώς μπορεί... Αν μετρούσε κάποιος την απόδοση και για κάθε υπηρεσία, πόσες αιτήσεις πήρες, πόσες άδειες έδωσες, και δηλαδή αυτό να έχει να κάνει με την προαγωγή και τη μισθοδοσία, θα σας έλεγα εγώ αν θα προχωρούσαν τα πράγματα. Έχετε θίξει ένα θέμα το οποίο, ναι, μπορεί να βοηθήσει στην αλλαγή της νοοτροπίας. Δηλαδή πώς αξιολογείται, πώς μετράται η απόδοση. Έχουμε δύο τηλέφωνα. Πάμε να ακούσουμε τους ακροατές μας και έχουμε και μηνύματα. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Γεια σας. Σας ακούμε, καλημέρα. Από Λεμεσό μίλω, ναι. Είμαι πάρα πολύ σύντομη. Θα δείξω δύο θέματα. Το ένα είναι σχετικά με την πρόσβαση των πολιτών στη θάλασσα. Αν δούμε τα ξενοδοχεία, ο τρόπος που είναι χτισμένα και κάμα και γίνεστε σε χτακτίσματα μέσα στη θάλασσα, ο πολίτης εμποδίζεται να έχει πρόσβαση στη θάλασσα. Μάλιστα. Σας το λέω προχτά. Και το δεύτερο. Να μπείτε. Mm-hmm. Και να κάνουν έναν τείχος που κόβουν την πρόσβαση προς τη θάλασσα. Το άλλο είναι γιατί αυτά τα τεράστια κτίρια, τα πανύψηλα, οι ουρανοξύστες να χτίζονται στη Λεμεσό χωρίς διαμαρτυρίες. Δεν ερώτησαν εμάς τους πολίτες που κατοίκουμε στη Λεμεσό και μάλιστα κοντά στη θάλασσα. Μάλιστα. Δηλαδή πάλι κόβεται η θέα προς τη θάλασσα. Ζούμε στη Λεμεσό, πρέπει να βλέπουμε θάλασσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Στον άλλο ακροατή μας, παρακαλώ. Καλημέρα, σας ακούμε. Ελάτε, σας ακούμε. Καλημέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω, είμαι μέρος του ΕΤΕΚ. Υπάρχει μεταξύ των μηχανικών ένα σύντηρο έντονο τελευταία που αφορά τη συμμετοχή του ΕΤΕΚ στα προγράμματα αυτά τα οποία παγώθηκαν ανεπτά στο ΤΕΠΑΚ, στο Πανεπιστήμιο, αυτά ξέρετε το ποιο είναι. Θα ήθελα να μάθω από τον κύριο Αρχέλη αν αυτό εσπίει και πώς αυτά έγιναν και μάλιστα. Αν δεν δηλαδή το ΤΕΠΑΚ συμμετείχε σε προγράμματα που έχουν, το ΔΕΤΕΚ συμμετείχε σε προγράμματα που έχουν να κάνουν με αυτή την ιστορία του ΤΕΠΑΚ, αυτό ρωτά. Κάποιοι μηχανικοί, λέει, του ΕΤΕΚ αν είχαν συμμετοχή. Όχι ως ΕΤΕΚ, μηχανικοί που ανήκουν στο ΕΤΕΚ, υπάρχει, λέει, ένας ψήθυρος. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά και εδώ έχω για να τα απαντήσετε όλα μαζί, γιατί θα μας στάσει ο χρόνος. Στον πρόεδρο του ΕΤΕΚ, λέει, πήγες να δεις, λέει, κύριε πρόεδρε του ΕΤΕΚ, την Καρπασία. Δεν ξέρω γιατί την Καρπασία, ένα ερώτημα. Και δεύτερο ερώτημα, τα μέλη του ΕΤΕΚ γιατί συμμετέχουν σε παράνομες αναπτύξεις? Το δεύτερο. Δηλαδή εγώ μπορώ ανά πάσα στιγμή να διασχίσω ένα ξενοδοχείο και να πάω να κάτσω μπροστά στην παραλία του. Ναι, τώρα θα το απαντήσουμε. Αυτό είναι για την πρόσβαση και τα ξενοδοχεία. Οι μελετητές και οι επιβλέποντες των παρανόμων κτηρίων είναι μέλη του ΕΤΕΚ? Το ΕΤΕΚ να βάλει τάξη στα μέλη του? Άλλη ερώτηση, βλέπετε. Οι επάβλες στην περιοχή πόλης δεν έχουν ιδιωτικές παραλίες. Οι μόνοι μπορούν, που θεωρούν ότι η παραλία τους ανήκει και διώχνουν τον κόσμο, είναι ιδιοκτήτες του άνασα. Οι παραλίες είναι δημόσιες.
Το ΕΤΕΚ, λέει, δεν γνωρίζει τόσα χρόνια τις παρατυπίες που γίνονται από την πολυοδομία με τις σκιστικές ζώνες όπως γνωρίζει όλος ο κόσμος. Δεν γνωρίζει τα παράδεκτα που γίνονται με τις υπουργικές επιτροπές που παρακάμπτουν όλες τις ενστάσεις των τμήματων και εκδίδουν πολυοδομικές άδειες. Τι κάνει το ΕΤΕΚ? Θα συγκρατήσατε. Πήρα κάποιες σημειώσεις. Είναι γεγονός ότι έχουν αναφερθεί διάφορα πράγματα. Όσον αφορά την πρόσβαση στη θάλασσα, το έχουμε καλύψει σαν θέμα αρχής. Θα πρέπει να καταγγέλει ο κόσμος εκεί που είτε ξενοδοχεία είτε άλλοι ιδιώτες κλείνουν την πρόσβαση. Ναι, μέσα από την άσκηση των εξουσιών της τοπικής αρχής να διασφαλίζεται ότι η πρόσβαση στη είναι θάλασσα είναι ανεμπορίστη. Είναι νόμος ευρωπαϊκός αυτός. Δεν είναι ούτε εθνικός ούτε τίποτα. Ναι, ναι. Είναι πανευρωπαϊκός. Ναι. Η πρόσβαση πρέπει να είναι ανεμπόδιστη και να διευκολύνεται μάλιστα όσον αφορά τα και κανένας δεν μπορεί να διώξει ούτε μπροστά από την παραλία του κανένα ξενοδοχείο τους λουόμενους και είναι υπόχρεοι μάλιστα όταν κατεβάζουν ομπρέλες να αφήνουν χώρο για τους ιδιώτες, τους πολίτες. Έτσι ακριβώς. Υπάρχει μια ζώνη που δεν ανήκει και δηλαδή και χτιματολογικά να είναι στην ιδιοκτησία κάποιου. Η πρόσβαση εκεί δεν πρέπει να εμποδίζεται. Όσον αφορά το θέμα των ψηλών κτηρίων και ιδιαίτερα στη Λεμεσό που αναφέρθηκε από την ακροάτρια, το επιμελητήριο εκπώνησε μια μελέτη για να προκειμένου να διαμορφώσει η άποψη. Την καταθέσαμε πριν χτιστούν ή μετά πρόσφατα. Μας έχουν πάρει εξελίξεις και θα έλεγα το κύριο θέμα που υπάρχει και εντοπίζεται είναι ότι και η νομοθεσία δεν ήταν έτοιμη εκεί για να προλάβει την όποια ανάπτυξη. Δεν σας ρώτησε κανείς πριν, το σύμβουλο δηλαδή, δεν τον, όχι, τον ανεξάρτητο. Δεν έγινε οποιαδήποτε έτσι ανοιχτή συζήτηση με τη συμμετοχή του Μελητηρίου για αυτό το θέμα. Τώρα, η άλλη ερώτηση από κάποιον συνάδελφο που τέθηκε για τη συμμετοχή του επιμελητηρίου στα ερευνητικά προγράμματα του ΤΕΠΑΚ. Το επιμελητήριο δεν είχε οποιαδήποτε εμπλοκή ανάμειξη σε αυτά τα προγράμματα. Εάν και δεν είμαι βέβαιος, εάν υπάρχουν μέλη του επιμελητηρίου που με κάποιον τρόπο είναι υπό διερεύνηση ή οτιδήποτε, αυτό είναι σε ατομικό επίπεδο και αν τέλος πάντων καταδικαστεί κάποιος, το επιμελητήριο θα, με βάση τους κανονισμούς διοντολογίας, θα χειριστεί ανάλογα το μέλος του. Ναι, δεν είσαστε και τόσο πολύ αυστηροί για τις περιπτώσεις που μέλη σας συμμετείχαν σε υποθέσεις που εκδικάστηκαν κιόλας και βρέθηκαν ή απαλλάγηκαν γιατί για άλλους λόγους. Τι κάνατε? Τους καταδικάσατε? Υπάρχουν περιπτώσεις. Πόσες καταδίκες έχετε? Υπάρχουν δύο τουλάχιστον. Δύο τουλάχιστον. Έχουν διαγραφεί. Τόσες πολλές. Έχουν διαγραφεί. Ναι. Για τους υπόλοιπους που... Το ανακοινώσατε ποιοι έχουν διαγραφεί? Ναι, έχετε κάνει ανακοινώσεις? Ναι. Για άλλα μέλη που έχουν παραδεχτεί ότι έχουν κάνει, τέλος πάντων έχουν δώσει μίζες κλπ. Ζητήσαμε πληροφόρηση από την Γενική Εισαγγελία να μας δώσουν το ανακριτικό. Έχετε ανοιχτές υποθέσεις δηλαδή? Έχουμε ανοιχτές υποθέσεις. Κάποιες. Ναι. Και τελευταίως που παρουσιάστηκαν και άλλα πράγματα, είναι ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Ναι. Τώρα, στη συνέχεια υπήρχε μια ερώτηση κατά πόσο πήγα να δω την Καρπασία. Ναι. Επισκέφτηκα την Γιαλούσα για λόγους να πάω σε κάποια κηδεία κάποιου προσώπου και έχω δει κάποια πράγματα. Δηλαδή, αν εννοεί το θέματα που γίνονται κάποιες αναπτύξεις. Απολογίστε γιατί πήγατε στην Καρπασία? Ανάφερα τον λόγο που πήγα στην Καρπασία. Νομίζω ότι δεν είναι το θέμα τώρα να συζητήσουμε. Γιατί ρωτάω όμως ειδικά για την Καρπασία? Γι' αυτό θα έπρεπε να είχατε πάει, εννοείται. Όχι, η ερώτηση αντιλαμβάνομαι είναι... Δεν κατάλαβα γιατί σας ρωτώ. Να κρίνω το... Αν αναπτύσσεται ή όχι η Καρπασία. Με αυτή την έννοια. Ναι. Είδατε αναπτύξεις που σας ανησύχησαν? Είδα κάποια μαρίνα εκεί, είδα κάποια κτίρια τα οποία δεν συνάδουν.
Αυτά. Αλλά το ΕΤΕΚ δεν έχει, ας πούμε, άποψη, δεν οργανώσατε μια επίσκεψη στην Καρπασία για να έχετε άποψη για την περιοχή? Όχι, αυτό δεν έγινε. Έγιναν διάφορες οργανωμένες επισκέψεις στην Κυθρέα και σε άλλους τόπους. Ναι, για σκοπούς. Για να δουν τα έργα που έχουν γίνει μέσα από δικοινοτικά προγράμματα. Ναι. Ναι. Για την Αμόχωστο θα έχετε όμως ασχοληθεί, για το Βαρόσι εννοώ. Για το θέμα επανεγκατάστασης στην Αμόχωστο, ναι, μας έχει απασχολήσει. Μετέχουμε και στη συζήτηση που γίνεται ή τις διεργασίες που γίνονται μέσα από το Συμβούλιο Πανεγκατάστασης, συμμετέχουμε εκεί. Λοιπόν, τέλος χρόνου, και θέλω να δεσμευτούμε και να μας υποσχεθείτε κι εσείς ότι θα μας βοηθήσετε, καθοδηγώντας μας έτσι και με διάφορες κατηγορίες θεμάτων, γιατί θέλουμε να ακούμε την άποψή σας. Εσείς είστε οι ειδικοί, οι δήμονες. Έτσι, είμαστε στη διάθεσή σας και αυτό δεν είναι μόνο έτσι. Αυτή ήταν μια πολύ γενική συζήτηση που κάναμε, λίγο απ' όλα. Ναι. Αλλά θα το εξειδικεύσουμε, να δεσμευτούμε. Στη διάθεσή σας.